Υψηλές φορές. Έχουμε πολύ... και υψηλή φοροδιαφυγή και μαύρη εργασία και χαμηλούς μισθούς και part-time δουλειές. Ένα εργασιακό περιβάλλον δηλαδή χάλι, μαύρο, που δεν βοηθάει τα ταμεία να πατώσει στο αποδείγμα. Εκτός των δομικών προβλημάτων που έχουν. Μιλήσατε πριν, ας πούμε, για τις ενοποιήσεις κτλ. Εντάξει. Ναι, αλλά θα σου πει ο άλλος, εγώ πλήρωνα ένα αδερφέ μου 30 χρόνια. Θα πάω στη σύνταξη στα 390. Να απαντήσω. Να απαντήσετε βεβαίως, γι' αυτό σας θέλω. Για να απαντήσετε. Από το 2015 αρχίζουν να βγαίνουν στη σύνταξη όσοι γεννήθηκαν το 1950, αν κρατούσαμε τα όρια στο 65. Μάλιστα. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό συνταξιούχων. Το 2009 με 2010 αυξήθηκαν οι συνταξιούχοι περίπου 230% στο δημόσιο. Επειδή υπήρχε ο τρόμος. Ναι. Τότε έλεγα εγώ και έβγαινα και έγραφα, γιατί παρακινούσε και τότε κυβέρνηση στην έξοδο. Ναι. Τους δημοσίους υπαλλήλους, από ό,τι θα θυμάστε. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, για να μειωθεί δημοσιονομικά το κόστος, προσέξτε γιατί έγκλημα μιλάμε. Το κόστος της δαπάνης για τους δημοσίους υπαλλήλους και χρέωναν αυτή τη δαπάνη στην κοινωνική ασφάλεια. Χάναμε και τον υπάλληλο και τον πληρώναμε. Αυτό γινόταν και με τις εθελούσεις. Αυτό γινόταν και με τις εθελούσεις. Βεβαίως και με τις εθελούσεις. Χάναμε τον υπάλληλο και τον πληρώναμε. Είχα χαρτογραφήσει τότε και δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο και θέλω να αποφεύγω να λέω ότι είχα χαρτογραφήσει. Απλώς για να υποδηλώσω ότι ο κοινός νους αντιλαμβανόταν τι γίνεται. Και ήρθαμε εδώ που ήρθαμε, διότι είχαμε και για ένα μεγάλο διάστημα κάποιον και το έγραφε τότε χαρακτηριστικά που καθόταν και τον πληρώναμε. Σε διαθεσιμότητα, ναι. Σε αναμονή. Έτσι, ναι, ναι. Αυτά είναι εγκλήματα, καταλαβαίνετε, για ποια Ελλάδα μιλάμε. Πριν από 4 χρόνια. Mm-hmm. Πριν έτσι. Από 3 χρόνια. Άρα, τώρα... Και φτιάξαμε τη βόμβα και τώρα έρχεται ο Πετρόπουλος που ζητάει, κύριε Χριστοπούλου, να παραιτηθώ, γιατί η ίδια δημιουργούσε μαζί με τους συναδέλφους της αυτή την κατάσταση. Την που προσπαθούμε Πασόκ, να παλέψουμε. Πασόκ, και Πασό και Νέα Δημοκρατία και όλο μαζί του. Ωραία, λοιπόν, τώρα έχουμε μια δεδομένη κατάσταση. 390 ευρώ, είπε ο κ. Κατρούγκαλος. Είναι ένα νούμερο το οποίο επισήμανε και εξήγησε ότι δεν είναι προσδιορισμένο επακριβώς. Είναι ένας υπολογισμός καταρχήν. Τα νούμερα θα βγουν μετά από μελέτη αναλογιστική και επακριβή στάθμιση όλων των δεδομένων που θα πηγαίνει κατευθείαν από τον προϋπολογισμό. Αυτό τα λέω. 360 ευρώ του νόμου τα 360 ευρώ ήταν από το ίδιο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Επομένως, όταν λέμε ότι γύρω στο 24% των συντάξεων είναι κάτω από τα 500 ευρώ και το 65% είναι κάτω από τα 1000 ευρώ, μόλις το 2% είναι πάνω από τις 3000 ευρώ. Μόλις το 2% είναι. Δεν χρειάζεται τόσο τρόμο ότι θα πετσοκοφθούν, θα σφαγιαστούν οι συντάξει. Ναι, όμως αυτό που θα κάνουμε και πρέπει να κάνουμε. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι. Υπάρχει κάποιο ο οποίο ω πολιτικό. Πληρώσει όμω ο καθένα. Ω πολιτικό. Όχι, δεν πληρώνει πάντα, δεν είναι έτσι πάντα. Όχι, αυτό που έχει δεύτερη υπάρχουν... σύνταξη έχει πληρώσει. Και όχι, δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι πάντα έτσι. Όχι, δεν είναι πάντα έτσι. Που έχει πώ την πει. Αν μπορώ να παρέμβω και. Ορίστε, κύριε Χατζηδοδοσίου, παρακαλώ. Ναι, το σύστημα του ΑΕ από την έναρξή του έχει τη λογική. Πληρώνω και παίρνω μια ανάλογη σύνταξη. Δεν μπορείς να προσδιορίσεις ποσό, γιατί τότε λες όλους αυτούς που πληρώνουν σήμερα κανονικά, που θέλουν να κρατηθούν το ταμείο, τους λες ηλιθίους. Γιατί όταν εγώ πληρώνω 35 χρόνια και πρέπει να πάρω μια σύνταξη που είναι 800 ή 1500, είναι ένα ταμείο το οποίο δεν έχει τη λογική του ΙΚΑ. Άρα δεν μπορεί να προσδιορίσει ποσό σύνταξη, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να λες σε όλους τους επαγγελματίες: μην πληρώνετε σύνταξη, πληρώστε, δεν πληρώστε, 390 ευρώ θα πάρετε. Εγώ... Δεν έχει λογική όχι, υπουργέ όχι, και το ξέρετε. Εγώ θέλω σε αυτό λίγο να μείνουμε. Δεν υπάρχει, κύριε Χατζηδοδοσίου, αυτό ούτε καν στο μυαλό μας. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Σωστά το επισημαίνετε, συμφωνώ μαζί σας, δεν θα γίνει αυτό. Να είμαστε σαφείς. Δεν θα γίνει. Αλλά γιατί ακούει ο άλλος ένα ποσό και σου λέει: Παναγιά μου, με οδηγούσε σύνταξη των 300 ευρώ. Εσείς λέτε. 390, 380, 400. Δεν θα, για ποιον είναι ακρίβεια. Αυτό η βασική. Για ποιον είναι αυτό και, τι θα και αν έχει κι άλλο. Δηλαδή, λέει το κράτος, εγώ τόσα χρόνια δίνω ένα κάρο λεφτά στα ασφαλιστικά ταμεία. Λοιπόν, με επί τη βάση των οικονομικών αφού δυνατοτήτων. Αφού τα έχω λέει, λατήσει πρώτα. Ναι, λέω. Όχι, μην ξεχνιόμαστε. Αυτό είναι η ισορροπία που προβλήθηκε από άλλες πολιτικές απόψεις που έλεγε ότι ναι, τα λέει, λάτισα, αλλά ταυτόχρονα έχω δώσει και ένα κάρο λεφτά. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι έχει δώσει το κράτος με τη συμμετοχή του ένα κάρο λεφτά. Άλλο τι πήρε και τι δεν πήρε και πώς θα διαχειρίσει και τα υπόλοιπα. Λέω όμως, το κράτος επί τη βάση των δεδομένων των οικονομικών που έχουμε λέει ότι εγώ μπορώ να δώσω τόσα. Αυτό σημαίνει ότι από εκεί και πέρα ο ασφαλισμένος κόψει το κεφάλι σου, διότι το ταμείο σου, αν δεν βγάζει, δεν θα παίρνεις. Η δική μας λογική δεν είναι να κόψει το κεφάλι σου και βρες λύση. Και δεν είναι, τόσα πάρτα και κάνει ό,τι θέλει. Είναι μια σκέψη της Επιτροπής πράγματι. Και σκέψη και του Υπουργού, να δούμε στο σύστημα να δοθεί για τον καθέναν τουλάχιστον
αυτό το ύψος της σύνταξης ως κατώτατη εθνική. Ωραία, και, πάνω εκεί, και πάνω εκεί θα προσθεθεί η σύνταξη που έτσι κι αλλιώς θα δίνει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στον κάθε ασφαλισμένο. Μισό λεπτό, το έτσι κι αλλιώς θα δίνει. Το έδινε... Με αυτά που έχει και διαθέτει και αυτά που θα φτιάξουν. Συγγνώμη, όλο αυτό το περιβάλλον, κύριε Πετρόπουλο, όλο αυτό το περιβάλλον ευνοεί τις μεγάλες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καταληγμένη αυτή η συζήτηση. Είναι μια συζήτηση. Όλο αυτό το αρνητικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί ευνοεί τις μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Προφανώς. Και όλη αυτή η τρομολαγνία και η πρόταση κάποιων να παραιτηθώ ή οτιδήποτε άλλο, ότι πάμε στα βράχια και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Που πήγε δεν είναι πόντους, λέτε, στην ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Είναι παπαγαλάκια της ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας της καθεμίας όσοι μιλάνε. Και συναδελφοί σας. Και συναδελφοί σας. Ποιοι είναι οι συναδελφοί μου. Ξέρω. Βουλευτές. Δικηγόροι ή βουλευτές. Ο, δικηγόροι. Δεν είμαι. Αφήστε τους βουλευτές. Α. Βουλευτές λένε ότι θέλουν. Ας τους λένε. Ερωτήστε αυτούς τι κάνω. Σκεφτείτε κι εσείς για αυτούς. Εγώ δεν θα πω τίποτα κακό για κανένα. Απλώς απαντώ ότι όλη αυτή η τρομολαγνία, ο πανικός, ο αβάσιμος, εντελώς αβάσιμος, σπρώχνει κόσμο στην ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία. Και θα του πω. Η ίδια η πραγματικότητα. Όχι, 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 δεν είναι πραγματικότητα. Με συγχωρείτε, εδώ καταργείτε τώρα τις επικουρικές. Έχετε εικόνα, να πιέσετε τους νέους. Έχετε εικόνα ότι η ιδιωτική ασφάλιση πάει καλά, γιατί προέρχομαι εγώ από αυτό το χώρο. Όχι, βεβαίως. Όχι, αλλά. Επειδή είπατε ότι σπρώχνει εκεί. Για να πάει καλύτερα. Πρέπει να πω να ξέρουν οι τηλεθεατές ότι η ιδιωτική ασφάλιση στο θέμα των συντάξεων έχει μια μείωση που ξεπερνάει το 60%. Εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος. Κύριε Χατζηδοσίου, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι όταν υπάρχει προκοπή γενική, τότε υπάρχει και ειδικότερη. Δεν μπορεί να έχει λοιπόν, φτώχεια και δυστυχία. Ελάτε να ευνοείτε. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα παιδιά. Αλλά λέω ποιοι καταστρέφονται απολύτως. Οι φτωχότεροι καταστρέφονται αν δεν έχει μια κοινωνική πολιτική. Σε όλο αυτό που συζητάμε, δίκιο έχετε σε αυτό, αλλά σε όλο αυτό που συζητάμε, το 390 που διασφαλίζεται κτλ. Αυτό διασφαλίζεται υπό συγκεκριμένου όρου για του πολίτε, για του ασφαλισμένου. Διότι έρχεται ο άλλο και σου λέει, εγώ αδερφέ είμαι 5 χρόνια άνεργο. Πότε θα πάρω τα 390, στα 80 μου. Πώς θα μαζεύω τα 15 χρόνια. Πώς θα μαζεύω τα 15 χρόνια. Όταν πληρώσει 4.500 ένσημα και στα 67 μετά το 21. Μετά το 21. Μετά το 21. Έτσι, από τώρα και μετά θα βγει η υπουργική απόφαση που αυξάνει μόνο τα όρια ηλικίας, όχι τα χρόνια. Άρα δηλαδή αυτός ο υποψήφιος... ανεβάζει... Μετά από 3 χρόνια, όσοι είναι στο όριο. Τρεις μήνες, μετά από 3 χρόνια. Περιμένει να πιέσει το όριο λοιπόν αυτός. Αυτό. Λέτε. Έτσι δεν γίνονταν πάντα. Δεν όχι, λέω. Απλώς αυξήθηκε και το απλώς δεν είναι κάτι που κάποιον τον ανακουφίζει. Όχι, απλώς δεν ξέρω τι γίνεται. Οι φυστάμενοι συνταξιούχοι φοβούνται δύο πράγματα. Το πρώτο, το βλέπαν και με την προηγούμενη κυβέρνηση, το βλέπουν τελευταίο χρόνο, είναι η κατάργηση των επικουρικών συντάξεων ή η σταδιακή περικοπή του, όπως έλεγε με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Και το δεύτερο είναι ο επανυπολογισμός τη σύνταξή του. Γιατί φοβούνται τι θα βγάλει, γιατί συνήθως αυτοί οι επανυπολογισμοί βγάζουν προς τα κάτω συντάξεις. Να απαντήσω. Τι θα γίνει με αυτά τα δύο θέματα. Να απαντήσω. Οι επικουρικές συντάξεις ποτέ δεν είχαν την εγγύηση του κράτους παρά μόνο από μια χρονική στιγμή και μετά. Στο παρελθόν ήταν ό,τι είχε, είχε. Και γι' αυτό επικουρικά ταμεία της αυτοτέλειας και της αυτονομίας, χωρίς την εγγύηση του κράτους και χωρίς την παρουσία του κράτους, εξαφανίστηκαν, καταργήθηκαν και ήρθε το ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ για να διχορηγήσει σύνταξη. Έγινε στην ΕΙΔΑΠ, όπου εξαφανίστηκαν τα λεφτά, έγινε στη Γενική Τράπεζα, όπου εξαφανίστηκαν τα χρήματα και το δημόσιο πληρώνει τις συντάξεις. Τα πληρώνουμε εμείς, φορολογούμενοι. Τα πληρώνουν. Και εξαφανίστηκαν τα λεφτά. Όπως θα γίνει και στο ταπλητάδι. Εξαφανίστηκαν με μαγικό τρόπο. Δηλαδή, πώς εξαφανίστηκαν. Υπήρξε πρόβλημα κακοδιαχείρισης. Θα σας πω. Δύο τρόποι ήταν. Ο κυρίαρχος τρόπος που επικρατούσε είναι είμαι η παράταξη τάδε και η παράταξη τάδε στο συνδικαστικό χώρο. Μάλιστα. Επειδή έχουμε συνέδριο στην Ομοσπονδία και στη ΓΕΣΕ, αυξάνουμε τις παροχές εκεί και ψηφίστε μας. Και ψήφιζε ο κόσμος. Και έβγαινα εγώ τότε, πιτσιρικάς που ήμουν εργαζόμενος σε τράπεζα τότε, και έλεγα αυτό που κάνετε, και θα το θυμούνται στην αδερφή μου πρώην τραπεζοϊπάλλη και νυν, που τα μιλούσε που ως μικρός σε ηλικία τότε τα έλεγα. Και έλεγα αυτό θα το πληρώσουμε γιατί θα καταρρεύσει. Δεν δίνει από την τσέπη σας, δίνεται, έλεγα μάλιστα. Το μέλλον εξοφλείται. Και αυτό το μέλλον εξοφλήθηκε πολλαπλώς για να στηρίξετε ένα σύστημα. Τα λεφτά του μέλλοντος ένα σύστημα. Ένα σύστημα εξουσίας. Κύριε Υπουργέ, το οποίο κρατείται να το σύγχρονο. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι η καποδιακήρυξη. Υπήρχε και αυτό. Δια της ενοποίησης λοιπόν πάμε στην κατάργηση. Όχι φυσικά. Των επικουρικών στην πραγματικότητα. Πώς στη διάσωση. Πάμε. Πάμε στην ενσωμάτωση. Πάμε στη διάσωση. Θα σας πω. Τι, όχι για τα επικουρικά. Για τα επικουρικά. Ναι, για τα επικουρικά. Αν τα αφήσεις έτσι, είναι βέβαιο ότι καταστρέφονται. Εντάξει. Τελειώνουν. Δεν έχουν λεφτά. Τι να εξηγήσω δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να διατηρηθούν.
Εκείνο που κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε, γιατί και τα περιουσιακά ταμεία έχουν σημαντική περιουσία. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή και χαρτοφυλάκιο. Μια καλή επένδυση μέσα από ένα καλό επιτελείο οικονομικών εγκεφάλων που θα τους βρούμε και τους έχουμε υπόψη μας να φτιάξουμε ένα δυνατό επιτελείο να αξιοποιήσει την περιουσία και το χαρτοφυλάκιο και την ακίνητη. Mm-hmm. Πρέπει να τα βάλουμε εκεί και δεν πρέπει να τους αφήσουμε να χαθούν. Αν τους αφήσουμε έτσι, πεθάναν. Θα εξαφανιστούν οι επικουρικές. Τι το κάνουν, μισό λεπτό. Θα τις βάλουμε στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας κοινωνικής ασφάλειας που δημιουργούμε τώρα. Έπαιρνε ένας 800 κύρια και 200 επικουρική 1000. Αυτό θα γίνει 1000 και θα παίρνει πλέον κύρια σύνταξη 1000 ή θα παίρνει κατά τη λιγότερο. Ναι. Το λέτε με έναν τρόπο περιγραφικό ορθό. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα παίρνει 800 κύρια και καθόλου επικουρική. Μάλιστα. Άρα, αν το κάνετε, άρα θα παίρνει 800 κύρια και μαζί με την επικουρική 820. Αλλιώς θα παίρνει 800 μόνο. Παίρνει 1000 όλα μαζί. Είναι θέμα χρόνου. Θα παίρνει 1000 όλα μαζί ή θα παίρνει 820. Όχι, θα παίρνει 1000 όλα μαζί. Ο στόχος μας είναι να μην υπάρχει καμία μείωση κάτω από τα 1000. Είπα πριν, είναι στο 65% περίπου όσοι παίρνουν κάτω από 1000. Είναι το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, το 2%, 2,4% είναι πάνω από τις 3.000. Δεν σημαίνει ότι από εκεί και πάνω οι συντάξεις θα εξαφανιστούν ή θα πάνε στις 3.000. Τι θα γίνει από εκεί πάνω, θα γίνει μελέτη καταρχήν, γιατί είναι πολύ ανεύθυνο να λέω τώρα τι θα γίνει ακριβώς, δεν μπορεί να γίνει. Εκείνο που θα κάνουμε είναι να φροντίσουμε να μην υπάρχουν μεγάλες περικοπές τέτοιες που θα δημιουργούν αδυναμία, επιβίωση ανθρώπων. Γιατί το ζήτημα. Περικοπές, θα φροντίσετε να μην υπάρχει και μεγάλο άνοιγμα, μεγάλη ψαλίδα στη σύνταξη. Ακριβώς λέω. Αυτό ακριβώς λέω. Θα παίξουμε τους συντελεστές αναπλήρωσης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο συντελεστής αναπλήρωσης ήταν περίπου στο 2% για κάθε χρόνο της τελευταίας καλύτερης πενταετίας, των τελευταίων 10 ετών στο ΙΚΑ. Έχει πάει στο 1,5 περίπου. Θα πέσει κι άλλο. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για τέτοια νούμερα, δεν είναι το ζήτημα πόσο θα πέσει, θα κλιμακωθεί. Μάλιστα. Αλλού μπορεί να γίνει 2 και 2,5. Γιατί όσο ανεβαίνουμε, θα μειώνεται. Που δεν παίρνουν τίποτα. Εντάξει, και αυτό είναι όσο ανεβαίνουν τα ποσά, θα μειώνεται, αυτό καταλαβαίνουμε. Άρα θα μειωθούν και τα ποσά στην πραγματικότητα. Θα είναι απειροελάχιστη η απόκληση. Δεν θα είναι τόσο σημαντική, γιατί μιλάμε για μεγάλα ποσά. Ναι. Άλλο πράγμα. Μεγάλα, άμα τα έχει συντηρώσει άλλο, κύριε Υπουργέ, δεν θα πει μεγάλα ποσά. Γιατί ποινικοποιούμε δηλαδή κάποιον που έχει μια μεγάλη σύνταξη. Το 3.000 είναι μεγάλο ποσό, τα 1.400, τα 1.500. Το μεγάλο και μικρό είναι σχετικό. Και τα 5.000 είναι λίγα. Αν εξαρτάται, μάλλον για αυτό το λέω. Αν εξαρτάται από τι ανάγκε που έχει διαμορφώσει και τον τρόπο που έχει διαμορφώσει. Ούτε αυτό. Προφανώ. Αν ένα εκατοστάρικο, τον κάνει στο φιλέ. Ο επανυπολογισμό τώρα δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Το ξέρω και δεν είναι κάτι που το κάνουμε με χαρά. Και χωρί σκέψη. Να μην κάνουμε την κουβέντα. Παρά το ότι έχει βαθιά πολιτικά χαρακτηριστικά. Να μην την κάνουμε, να την κάνουμε και λίγο ορθολογικά. Βεβαίως. Έτσι. Βεβαίως. Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε. Το μεγάλο και μικρό είναι σχετικό. Και λέω ότι. Ναι, κύριε Χατζηδοδοσίου, ελάτε για να μην μιλάμε μόνο εμείς. Μπορείτε να μας πείτε αυτό που είπα για την μικρότερη κλάση, μια και έχουμε τις περισσότερες μικρότερες χώρες στην Ευρώπη. Όχι, είναι σωστό. Δεν μου απαντήσατε όμως, αν μπορείτε να μας πείτε ένα σχόλιο. Αν θα κατέβει, αν μπορεί να κατέβει. Τι λέτε, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό. Συνδέοντας με τις εισπράξεις στην εισφορά, αυτό θα καταφέρουμε. Αν το καταφέρουμε αυτό, ξέρετε, κύριε Χατζηδοδοσίου. Πείτε το ευκρινώς όμως, γιατί. Να το καταλάβουν και την ιδέα. Αν πάμε στη βασική ιδέα, λέει. Αν πάμε στην ιδέα που έχει προτείνει ο ίδιος. Αυτό που μου έχετε ζητήσει όλοι και στην συνάντηση που είχαμε στο επιμελητήριο, επίσης θυμάμαι πολύ καλά. Ναι. Σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί σας έλεγαν ότι πρέπει να δούμε να μπορούμε να πληρώσουμε τις εισφορές. Και αυτό που λέω, σε αυτό αποβλέπει. Να δούμε τεχνικά πώς θα το πετύχουμε. Πρέπει να το πετύχουμε, γιατί πραγματικά θα αποδώσει αν το κάνουμε καλά. Εμείς έτσι όπως το λέτε θα το στηρίξουμε. Προφανώς θα το στηρίξετε και όλοι αυτό λέτε. Άλλοι με βαράνε και λένε να παραιτηθώ. Τι να κάνω. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κλείσουμε. Μια τελευταία ερώτηση. Πότε η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να παρουσιάσει το συνολικό σχέδιο αναμόρφωση του ασφαλιστικού, να ξέρει και ο μέχρι τώρα και αυτό που πρόκειται να βγει και ο μελλοντικό ασφαλισμένο το περιβάλλον. Θα ολοκληρωθεί αυτό μετά από τη συζήτηση που θα κάνουμε και με όλους τους φορείς. Θα είναι στο δεύτερο πακέτο του Νοεμβρίου, να το πω έτσι, προς ψήφιση όλο αυτό. Ναι, θα κάνουμε γρήγορα, πιστεύω, και καλόπιστα τη συζήτηση. Καλά κάνουν και κάνουν την απεργία τους εργαζόμενοι, αλλά η συζήτηση είναι προαπαιτούμενο. Το κουαρτέτο Παύλα Τρόικα σας έχει παρουσιάσει δικό της σχέδιο? Όχι. Όχι. Καθόλου. Είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης, είναι πρωτοβουλία του Υπουργείου να φτιάξει αυτό που έπρεπε να έχει γίνει από την γέννηση του συστήματος. Και τέλος, κύριε Υπουργέ, το ασφαλιστικό θα είναι οριζόντιο ή θα υπάρχουν εξαιρέσεις? Θα λέει πρώτο 93, πρώτο 83, πρώτο. Τίποτα από αυτά. Αυτό τέλος. Άνθρωποι ειδικών κατηγοριών δεν υπάρχουν στην κοινωνία. Άνθρωποι ειδικών κατηγοριών
δεν υπάρχουν στην κοινωνία. Mm. Πρέπει να πάψουν να υπάρχουν οι φτωχοί και οι απόλυτα. Με τους Τροϊκανούς έχετε τις επαφές εσείς προσωπικά? Όχι. Καθόλου. Άρα κύριε, δεν μπορείτε να μας μεταδώσετε ένα πνεύμα που κυριαρχεί σε αυτούς? Είμαι βέβαιος. Πνεύμα αγάπης και καταλλαγής. Είμαι βέβαιος. Όχι, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι απαισιόδοξος. Είμαι βέβαιος ότι σε μέτρα τα οποία είναι λογικά και μετρημένα αποδίδουν θετικότερες αυτές, θα συμφωνήσουν. Δεν μπορούν να μας πούν. Δεν έχουμε βρει τελευταία. Είμαι βέβαιος. Αυτή είναι η διαφορά, όχι θα το πω αυτό. Και αυτή είναι η διαφορά αυτής της κυβέρνησης με οποιαδήποτε άλλο. Εγώ από τη θέση μου ως υπουργό κατάλαβα γιατί έπρεπε να είμαι ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Διότι συζητάμε. Και αυτό θα σας το πω, όχι εγώ προσωπικά. Γιατί λέει, άμα τα κάνανε οι άλλοι, θα σας πω. Θα σας πω. Ναι, έτσι είναι. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ναι. Τεχνικά κλιμάκια, δικοί μου συνεργάτες που έχουν συζητήσει με τεχνικά κλιμάκια της άλλης πλευράς, έχουν πετύχει πραγματικά. Πρώτον, να μην αυξηθούν και τα όρια ασφάλισης. Γιατί ζητάγανε και αυτό αρχικά. Εξηγήθηκε. Δεν θα γίνει. Τα άτομα που πραγματικά. Με τους δικαιωμένους από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δουλεύετε εσείς τη λύση? Τους δικαιωμένους από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τις μειώσεις του 12. Νομίζω ότι η λύση που θα δοθεί από το ασφαλιστικό σύστημα θα απαλύνει τις μεγάλες αντιθέσεις και θα συμφωνήσουν όλοι στη λύση. Θα βγαίνει από εκεί. Κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε όσο οργανώνεται αυτό το νέο σύστημα. Καλημερίζουμε και τους αγαπητούς συναδέλφους. Διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε. Απόψε στις 8,